Να φύγουμε από τον Πειραιά με κάποιο καραβάκι. Να πάμε στο Σαρονίκο, όμορφο ταξιδάκι. Όποιος ταξιδεύει πολύ, μαθαίνει πολλά και γνωρίζει πολλά. Πάμε να γνωρίσουμε την Έγινα. Φτάσαμε στην Έγινα, ένα πανέμορφο νησί στο κέντρο του Σαρονικού, με έκταση περίπου 87.000 τετραγωνικά μέτρα. Πληθυσμός περίπου 13.000. Πάμε να γνωρίσουμε το νησί και τους κατοίκους. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εδώ, οπότε έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από μικρό παιδί, οπότε ήταν το όνειρό μου να επιστρέψω ξανά πίσω και να μεγαλώσω το παιδί μου, ας πούμε, και την οικογένειά μου στο νησί. Νομίζω ότι είναι ιδανικός τόπος για να ζήσει η Έγινα. Ήρθαμε μέσα στα στενά, τα καλτερίμια της Έγινας. Πάμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που διατηρούν μαγαζιά και που θα ετοιμαστούν για τη σεζόν του καλοκαιριού. Παραθέρισα παιδί εδώ πέρα και με μια συγκυρία πραγμάτων, γιατί δεν ήμουν έμπορος, άνοιξα ένα μαγαζί και τελικά ερωτεύτηκα την Έγινα και έτσι έμεινα εδώ. Ζω μόνιμα 33 χρόνια. Βλέπω ότι έχετε ένα πολύ ωραίο μαγαζί με πάρα πολλά είδη. Ετοιμάζεστε λοιπόν για τη θερινή σεζόν. Ετοιμαζόμαστε να δούμε τι θα γίνει. Το Πάσχα είναι μια πολύ δυνατή σεζόν πάντοτε. Το Πάσχα και το 15 Αύγουστο. Τώρα έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, περιμένουμε να έχουμε λίγο δουλειά για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Η Ένωση Ξενοδόχων με όραμα και σχέδιο κατόρθωσε να εντάξει έργα τα οποία θα βοηθήσουν την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Έγινας, θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του νησιού, θα βοηθήσουν την απασχόληση. Το έργο αυτό πρώτον θα προσεγγίζει το διερχόμενο πλοίο που πηγαίνει πόρο Ίδρα 8 φορές την ημέρα, με αποτέλεσμα να επανασυνδεθούν τα νησιά του Σαρονικού που έχει σταματήσει τα τελευταία 20 χρόνια. Δεύτερον, αυξάνει κατά 80 με 90 θέσεις γιότιν. Και το τρίτο, το εξίσου σημαντικό, θα μπορούν να προσεγγίσουν μεγάλα κουραζιερόπλια, τα οποία και αυτά έχουν σταματήσει εδώ και 20 χρόνια. Το έργο αυτό πάει και ακουμπά σε ένα άλλο έργο, είναι η αρχαία ατραπός που οδηγεί στην Αφέα, το οποίο προβλέπει η μελέτη ανάπλαση και πεζοδρόμηση και φωταγώγηση. Και το τρίτο έργο, το μεγάλο, είναι η πόντιση. Και πάμε σε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 1985 και πάμε πια στην ολοκλήρωση εντός του έτους. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, στην Ελλάδα τα έργα έχουν ένα μεγαλύτερο χρόνο ρήμανσης. Αρκεί που όμως που γίνεται και θα αποκτήσει η Έγινα νερό από την ΕΙΔΑ. Θα ξεδιψάσει επιτέλους. Θα ξεδιψάσει. Κύριε Μιχάλη, τι άλλο θα πουλάγαμε εδώ πέρα στην Έγινα? Και βέβαια φιστίκια Αιγίνης. Pop βασικά, προϊόν ονομασίας προελεύσεως. Είστε παραγωγός? Βεβαίως, παραγωγός και επιχειρηματίας. Και διαθέτουμε το καλύτερο εργοστάσιο που υπάρχει στα Βαλκάνια, που ασχολούμαστε αποκλειστικά με το φιστίκι Αιγίνης. Το προϊόν είναι καταπληκτικό, είναι το καλύτερο φιστίκι που παίζει παγκοσμίως και η ποιότητά του είναι εξαιρετική. Δεν θα μπορούσαμε να μην επισκεφτούμε τα χτήματα με τα φιστίκια. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα οργώματα, να τελειώσουμε από την καλλιέργεια. Μετά ξεκινάμε το βάψιμο των κορμών με γαλαζόπετρα και ασβέστη. Μετά ξεκινάμε, μόλις γίνει η ανθοφορία, κάθε 15-17 μέρες το ράντισμα με βιολογικά φάρμακα και μετά ξεκινάμε το πότισμα. Και Αύγουστο θα φάω καρπό. Αύγουστο, Παναγίας,
μετά και πριν, εκεί μέσα στις άκρες, αρχινάμε και μαζεύουμε τα φιστίκια. Πού έγινε αυτό το έφορο έδαφος και ευδοκιμή φιστικιά, ενώ αλλού δεν μπορεί να ευδοκιμήσει? Γιατί έγινε, έχει αργυλώδη η εδάφη και αυτό ωφελεί τη φιστικιά. Περιμένουμε λοιπόν να βαφτούν όλα αυτά τα δέντρα, να ποτιστούν και με το καλό τον Αύγουστο να φάμε τους καρπούς τους. Είμαστε στον Αύλιο χώρο έκθεσης με τον άνθρωπο, τον κύριο Παναγιώτη, που θα γνωρίσουμε αμέσως και τα εκθέματά του. Περισσότερα από όλα αυτά είναι πρόσωπα. Χειροποίητα δικά σας. Χειροποίητα δικά μου, ναι. Αυτά είναι περισσότερα από πορόλιθο. Ο πορόλιθος είναι το ξανθό χρυσάφι, που λέω εγώ, που είναι στο βορειοδυτικό τμήμα της Αίγινας. Το υπόλοιπο το λέμε κατά γενική ομολογία μαυρόπετρα. Είχατε εφεσί, έτρεπε σε κάποια σχολή? Όχι, τίποτα. Αυτοδίδακτος. Πάντα με μία πέτρα στην πλάτη, σαν το Σύσυφο, κουβάλαγα και καθόμουν και σκάλιζα. Τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθεί με την πέτρα και όχι με το ξύλο? Η ομορφιά της πέτρας. Το πρώτο νόμισμα της Ευρώπης, 580 π.Χ. Είναι από μαυρόπετρα που λέμε, έτσι. Αυτό είναι ένα διαφορετικό, είναι σε κόκκινο χρώμα. Αυτό εδώ πέρα είναι σε πορόλιθο, είναι του Καποδίστρια, 1828, ο Φίνικας. Έφτιαξα την κατάσταση αυτή που βρίσκεται σήμερα ο κήπος. Βέβαια με τη βοήθεια της οικογένειάς μου και κάποιων φίλων, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Ο κήπος του καλλιτέχνη, διαχειρός Παναγιώτη.